Η ανάπτυξη των εργασιών τη στην Κύπρο μέσω της δημιουργία γραφείου στη Λεμεσό ανακοίνωσε ο Ιαπωνικό Κολοσσός της MUFG Investor Services. Αποτελεί τεράστιο ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την Κύπρο, για την κυπριακή οικονομία, αλλά πιο συγκεκριμένα για τον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Είναι μια απτή αναγνώριση τη ανάπτυξη του τομέα που είχε τα, τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια. Ε, σαν και εγώ προσωπικά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη τη MUFG. Διαχειρίζεται πέραν των 3.000 επενδυτικά ταμεία και έχει ενεργητικό 785 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανήκει στον όμιλο Μιτσουπίση UFG Financial με ενεργητικό 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην επιλογή τους να εδρεωθούν στην Κύπρο αναφέρεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το άνοιγμα του νέου μα επιχειρησιακού κέντρου στην Κύπρο, μια περιοχή που εξελίσσεται ταχαίω σε χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κόμβο. Αυτό το επιχειρησιακό κέντρο θα μα επιτρέψει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στου πελάτε τι υπηρεσίε και τι ξεχωριστέ λύσει που περιμένουν από την ομάδα μα, καθώ διατηρούμε την τροχιά ταχεία ανάπτυξή μα. Η εδώ παρουσία τη θα δημιουργήσει νέε εξειδικευμένε θέσει εργασία. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει ο Όμιλο ακριβώ τι λεπτομέρειε, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα αριθμό 50 με 100 άτομα στην αρχή, το οποίο θα μεγαλώνει σταδιακά στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει η διάθεση να δημιουργηθεί μια βάση εδώ, η οποία ουσιαστικά θα μπορεί να καλύψει και την Μέση Ανατολή, αλλά και όλα αυτά τα επενδυτικά ταμεία που σήμερα διαχειρίζονται οι εταιρείε του Μήλου σε άλλε χώρε. Το μέγεθο τη εταιρεία αναμένεται ότι θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στον τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. Σίγουρα δείχνει ένα παράδειγμα και, στους, και σε άλλε εταιρείε του κλάδου ότι η Κύπρο είναι ένα αξιόπιστο κέντρο για, για επενδυτικά ταμεία και ευελπιστώ ότι και άλλε εταιρείε πολύ περισσότερο από την Ασία, γιατί είχε μεγάλη παρουσία στην Ασία ο όμιλο, θα, θα πιστούν και θα έρθουν στην Κύπρο και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο τομέα των επενδυτικών ταμείων με όλα α, τα, τα ωφέλη τα οποία έχει άμεσα ή έμεσα στην κυπριακή οικονομία. Καταλητικό ρόλο στην απόφαση τη εταιρεία αποτέλεσε σύμφωνα με τον Ανδρέα Γιασεμίδη το χαμηλότερο κόστο που απαιτείται για τη δημιουργία βάση στο νησί μα σε σύγκριση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Την επιστροφή σύρων.